Η κλήρωση του κυπέλου την είδες? Η κλήρωση του κυπέλου την είδα, ναι. Την είδα, Αναστασία. Η κλήρωση του κυπέλου... Εκτός από ψυχή θέλει και νερό! Μαγειρεύτηκε τόσο όμορφα. Σου έχω την πιο εύκολη συνταγή της μαγείας και είναι... Έτσι ώστε το Μάιο να γίνει ένας τελικός κυπέλου με αντιπάλους μία μεγάλη ομάδα και μία μικρή. Έχουν γίνει έτσι δύο γκρουπ ομάδων. Παίζουν όλες οι μεγάλες ομάδες μεταξύ τους. Εκ των οποίων θα βγει μία, θα πάει στον τελικό, από τις μεγάλες, και μία από τις μικρές. Θα παράνα, μωρό. Και είναι και ωραία κοπέλα. Με αποτέλεσμα, θα γίνει ένας τελικός με 25.000 φιλάθλους από τη μια πλευρά, ή 20-25 ανάλογα τα εισιτήρια που θα πάρουν, και με 2.000 από την άλλη. Η πιθανότητα επεισοδίων είναι μηδαμινή. Και μετά θα βγει ο κύριος Γκαγκάτσης και θα πει ότι κύριε, ορίστε. Σας έφτιαξα ένα τέλειο τελικό στο ΟΑΚΑ. Στο ΟΑΚΑ, έτσι, σας έφτιαξα ένα τέλειο τελικό χωρίς επεισόδια με οπαδούς και των δύο ομάδων. Φερά στην κορυφή ο Σαλπικίδης. Ήταν ένας ωραίος αγώνας.